Γεια σας και πάλι. Έχουμε πλέον τώρα την μπλε πατάτα εναντίον του TryHardMore και έχουμε τώρα πλέον τα bans. Οπότε έχουμε από την μπλε πατάτα τη LeBlanc και από του TryHardMore τον Θεσ. Νίταλι. Δεν βλέπουμε συχνά ban την Νίταλι, και όμως την κάνανε. Και τον Νόκτουρ. Έχουμε απέναντι Thresh, Jax και περιμένουμε το τελευταίο ban που θα είναι Master Yi. Ενδιαφέρον bans. Θα δούμε τι έχουν στο μυαλό τους οι μπλε πατάτες και τι θέλουν να κάνουν. Όσο για αυτό που λέτε στο chat, πριν προηγουμένως ήταν πολύ σίγουρο το game για την εξέλιξή του. Γι' αυτό βάλαμε από την αρχή το σηματάκι για τους ανήλικους. Τώρα ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το game, θα το βάλω από μόνο. Έχουμε λοιπόν Lucian από την μπλε πατάτα και σίγουρα Lysine από τους TryHardMore. Εδώ πέρα είναι με τις μπλε πατάτες, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε λοιπόν σίγουρα Λεόνα Lysine από τους TryHardMore, Lucian σίγουρα και περιμένουμε να λοκάρουν και τα υπόλοιπα δύο μέλη της ομάδας. Για να απαντήσω, όχι, δεν είμαι κριτής, απλά σχολιάζω το game. Όταν μου λένε να βάλω το σηματάκι, το βάζω, δεν το βάζω από μόνο. Μέχρι τώρα δεν το έχω κάνει ποτέ από μόνο. Αν έρθουν και μου πούνε να το βάλω, θα το βάλω. Έχουμε λοιπόν Κάρμα για support και Ζινζάο για jungle. Πολύ καλά πει. Πολύ δυνατό λέει η Lucian με Κάρμα. Ζήτησαω επίσης πολύ δυνατό τζάνι. Έχει λοιπόν αποφασίσει ότι θα πικάρει το Τζάρβαν η TryHardMore και πήρε ένα πάρα πολύ καλό team combo, την Οριάννα, με την οποία όπως ξέρετε θα μπορέσει να δώσει την μπάλα για να κάνει κάποια ulti. Έχουν πάρα πολύ καλό team combo και η Λεόνα με τον Τζάρβαν και την Οριάννα. Τα ίδια picks είδαμε και σε ένα προηγούμενο game το πρωί. Βέβαια δεν ήταν τόσο πετυχημένο για το λόγο ότι εκείνη η Οριάννα δεν έδινε ποτέ την μπάλα στον Τζάρβαν για να μπορέσει να μπει μέσα, να κάνει την ulti και να πιάσει όλο το enemy team. Δεν το έκανε ποτέ της. Τώρα λοιπόν βλέπουμε λογικά μία Μοργάνα στο mid, αν και δεν έχουν λοκάρει ακόμα τα παιδιά. Ναι, μάλλον έχουμε Μοργάνα στο mid εναντίον Οριάννα. Έχουμε και Trundle στο top λοιπόν και περιμένουμε το AD carry από τους TryHardMore. Θα συμφωνήσω με τα παιδιά στο chat. Οι TryHardMore έχουν πάρα πολύ δυνατό κόμπο στο team fight. Το θέμα είναι ότι δεν το χρησιμοποιούν πάντα κάποιοι, γιατί όπως σας είπα έχουν είχαν σε προηγούμενο game Λεόνα, Τζάρβαν και Οριάννα και δεν τα καταφέραμε τελικά για το λόγο ότι
έμπαινε ο Τζάρμαν τις ώρες που δεν έπρεπε. Η Οριάννα δεν του έδωσε ποτέ την μπάλα για να μπορέσει να πιάσει όλο το enemy team. Και η Λεόνα φυσικά όταν έκανε ούτε ο Τζάρμαν προσπαθούσε να κάνει την ούλτη της. Αλλά όταν έκανε ούτε ο Τζάρμαν κατάφεραν και φεύγανε όλοι από μέσα. Οπότε η ούλτη πήγαινε χαμένη. Άρα τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει το game. Σε λίγο θα αρχίσει το delay. Και τελικά θα δούμε την Κάρμα να είναι mid, δεν θα είναι support. Έχουμε την Morgana και τον Lucian κάτω στο bot. Αποφάσισαν τελικά να τα αλλάξουν για το λόγο ότι βολεύει πολύ περισσότερο θα είναι με τη Λεόνα. Κάρμα mid λοιπόν, όπως είδαμε και στο LCS. Ίσως αυτή τη φορά να δούμε ξανά ένα pentakill, ας ελπίσουμε. Τι? Ναι. Λοιπόν, όπως λένε και στο chat, raise your potatoes και πάμε για την νίκη. Περιμένουμε στο delay, ας βάλω μουσική όσο περιμένουμε. Απαντήσω στο Χάρη, γεια σου Χάρη. Ο Φράτζας κοιμάται. Μ' άφησε μόνη μου. Και αυτά. Ξαναβάζω τη μουσική.
League of Legends. Seconds until minions spawn. Συγγνώμη, είχα ξεχάσει να ανοίξω το μικρόφωνο. Θα φτιάξω λιγάκι τους Champions. Όπως είπα και πριν που δεν με ακούγονται, πιο defensive item και η Λεώνα και ο Λυσίν. Ενάντια στο... Προσπάθησαν για invade, κάψανε το flash της Οριάννα. Πετυχημένο θα έλεγα. Για να δούμε, να τα βάλω στη σειρά, να βλέπετε και τις διαφορές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κατάφεραν και έκαψαν το flash της Οριάννα, όπως ξαναείπα. Τώρα γυρίζουν όλοι στα λέγκια. Ξεκίνησαν λοιπόν τα buffs. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, οπότε τα παιδιά έκαναν πώς το game. Μάλλον κάποιος θα λαγκάρει. Θα κοιτάξουμε τι θα γίνει. Μάλλον θα έχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, όπως ξαναείπα. Όπως λένε, το PC του Lee Sin κάτι έπαθε. Μάλλον θα αλλάξει. Εσύ. Είναι έτοιμη. Συνεχίζει λοιπόν το game. Πολύ καλό κύριο από τη Μοργάνα. Κατάφερε να κάνει κάποιο damage, αλλά εκείνη η ίδια έφαγε πολύ περισσότερο. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται και στο top. Ο Trundle είναι λίγο πιο aggressive τα item του απέναντι στο Lee Sin. Επίσης, ωραίο Q βρήκε τη Morgana. Την Λεώνα, συγγνώμη. Στο top περίπου το ίδιο damage και άλλο πετυχημένο Q. Αλλά εκεί πέρα μέσα που είναι δεν υπάρχει vision, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάποιο damage το Lucian. Παίζουν λιγάκι πιο aggressive το bot από τους TryHardMore. Και ο Trundle λόγω του Doran's Blade έχει
μπορεί να γεμίζει πάλι το health του, ενώ Λυσίν πιο δύσκολα. Έρχεται λοιπόν Γκάγκο Ζιζάο, φλάσσα από τον Λυσίν, προσπαθούν και είναι το first blood για τον Τράντι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Από το πολύ καλό play από τον Ζιζάο. Και ας έκανε flash, πάλι κατάφερε να προλάβει να ρίξει το Ignite ο Τράντλ, το οποίο το εξασφάλισε το kill. Όπως βλέπουμε παρακάτω από το μισό life ο Lucian, πιέζει αρκετά η Caitlyn. Η Karma πουσάρει το mid, ο Lee Sin κατεβαίνει τώρα στο top. Έρχεται. Έχουμε λοιπόν το 1-0 για την μπλε πατάτα. Θα δούμε πώς πηγαίνει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποιο flash να καίγεται ή κάποιο φοβερό damage να γίνεται. Όπως βλέπετε, ο Τράντλ πουσάρει. Στο πρώτο του, όταν γύρισε πίσω λοιπόν ο Lee Sin, δεν κατάφερε να βγάλει κάποιο extra item από αυτά που είχε βγάλει στην αρχή. Έρχεται λοιπόν Gank, ας το δούμε, Gank στο mid. Έχουμε heal από την Karma και stun στο Jarvan, δεν καταφέρνει πολλά ο Jarvan. Δεν μπορεί να εξασφαλίσει κάποιο kill, η Orianna δεν έχει πάρα πολύ mana. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Να δούμε λοιπόν. Ο Τράντλ θα κάνει recall, θα γυρίσει να πάρει κάποια item επιτέλους. Έρχεται λοιπόν το gang από τον Ζιζάο, μπαίνει στη Λεώνα, δεν μπορούσε να προλάβει κάποια άλλη. Κάνουν αρκετό damage, αλλά δεν θα καταφέρουν να πάρουν το kill. Πολύ χαμηλά και η Μοργάνα και ο Λούσιαν. Ξαναμπαίνει ο Ζιζάο να την καθυστερήσει και τα καταφέρνει. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει εύκολα η Λεώνα, γιατί θα μπορούσε να είναι νεκρός. Βλέπουμε ένα προβάδισμα περίπου τα διπλάσια κρυπάκια έχει η Caitlyn ενάντια στον Lucian. Προηγείται περίπου 10 κρυπάκια ο Τράντλ από το Lee Sin. Ο Jarvan έχει πολύ καλύτερο φάρμα από το, από το jungle, αλλά έχει κάνει και δύο γκάγκ ο Ζιντζά. Η Karma και η Orianna θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια. Προσπαθεί να προστατεύσει το τουρί της Morgana, αλλά δεν έχει πολύ life, δεν την παίρνει να έρθει. Έχουμε κι άλλο γκάγκ. Του δίνει την μπάλα, αλλά δεν καταφέρνει κάτι. Έχουμε κάποιο Q από την Karma, κάποιο damage. Από ό,τι φαίνεται την κουσάρει πάρα πολύ την Orianna η Karma. Κάνουμε και ένα clear από τα watch. Όπως βλέπετε, μπουσάρει απίστευτα πολύ το top. Έχει καταφέρει ήδη να μπουσάρει το top και να πέσει στο μισό life του. Για να κοιτάξουμε λοιπόν. Θα προσπαθήσει να δώσει το μπλε στην Orianna, για να δούμε αν της το έδωσε. Βλέπετε, μπουσάρει και προσπαθεί, ναι, της το έδωσε. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κάνει για να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την Orianna, γιατί η Karma την πουσάρει πάρα πολύ. Γενικότερα θα έλεγα ότι και το mid και το top από τις μπλε πατάτες πηγαίνει αρκετά καλά. Εκτός από το bot που έχουν λίγο παραπάνω poke από τη Λεώνα και την Caitlyn. Αλλά πιστεύω θα ανακάμψουνε. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο trade στο top.
Δεν καταφέρνει κάτι. Έχει βγάλει ήδη το Giant Blade. Ο Τράντλ όμως πηγαίνει για το Blade. Κάνει ελάχιστο damage στο Λυσίν, ίσα ίσα για να το κρατήσει κάτω από το Tower. Και όπως βλέπετε, η Caitlyn έχει ξεφύγει λίγο στα κρυπάκια από τον Lucian. Και ήρθε το gang από τον Jarvan. Προσπαθούνε, τον πετάει πίσω ούλτι από το Λυσίν. Ignite το Λυσίν, ούλτι από τον Jarvan, φλασάρι. Προσπαθούνε, πιάνει το Q. Και θα είναι το kill για τους TryHardMore. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω ο Trundle ανάμεσα σε δύο άτομα. Υπάρχει ούλτι από την Οριάννα. Με λίγο life η Οριάννα. Και λογικά θα είναι το kill για τον Τζιντζάο. Προχωράει, κυνηγάει η Κάρμα. Ο Τζαρβάν δεν έχει πάρα πολύ μάνα. Flash. Flash από τον Τζαρβάν. Λίγο early το flash νομίζω. Θα μπορούσε να έχει ξεφύγει. Αρκετό damage από την Caitlyn. Γενικότερα στο bot δεν έχουν προσπαθήσει να τον τζάρουνε κάποιο πιούτς Caitlyn. Τουλάχιστον δεν έχουν πεθάνει ακόμα. Και μπαίνει μέσα, πολύ κακό μέσα στο turret. Έπιασε Q, υπάρχει κάποιο damage από τον Lucian. Ούλτι από τον Lucian! Τη Λεώνα. Έρχεται και στην Ζάο. Ούλτι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι νεκρή. Μπράβο, πολύ καλό Q. Πολύ καλό. Δεν έχει να πάει πουθενά. Αλλά πήρε το kill πριν πεθάνει. Πολύ καλό. Πολύ καλό play, αρκετά καλό play. Και η Κάρμα ήρθε για να πάρει το kill στη Λεώνα. Τουλάχιστον εξασφάλισε το kill πριν πεθάνει. 4-2 λοιπόν για τις μπλε πατάτες ενάντια στους TryHardMore. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον goal. Δεν έχουν προσπαθήσει να πάρουν ακόμα κάποιο δράκο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Έχουν πάντως τουλάχιστον οι TryHardMore θα μπορούσαν να πω ότι έχουν αρκετά καλό map control πάνω στο top. Και η μπλε πατάτα έχει map control στο bot. Έχει κάποια γόλ. Φυσικά εκεί που έχουν το πρόβλημα θα κοιτάξουν. Μέχρι τώρα ο Τζάβαν έχει μόνο ένα πετυχημένο καλό γκάν. Ενώ ο Ζινζάο έχει ήδη τρία. Όπως βλέπουμε ο Λυσίν πηγαίνει εντελώς defensive, πηγαίνει για πρώτο item σαν fire. Μάλλον δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο εναντίον του Τράντλ. Πάντως μπορώ να πω ότι εξελίσσεται αρκετά καλά το game για την μπλε πατάτα. Πουσάρει αρκετά και το mid και το top. Για να απαντήσω στο chat, τα δύο team έχουν περίπου το ίδιο elo. Κάποιοι είναι diamond, κάποιοι είναι platinum και το ίδιο και από το άλλο team. Κάποιοι είναι diamond, κάποιοι είναι platinum. Παρακάτω από αυτό το elo δεν υπάρχουν άτομα. Προσπαθεί να κάνει λίγο απόκριση, αλλά δεν κάνει καθόλου dance στον τράγμα, καθόλου. Και αυτό το έχει ως πλεονέκτημα. Έκανε το stun, αλλά δεν νομίζω να εξασφαλίσει κάποιο kill. Δεν ήταν αρκετό. Ξαναήρθε ο Τζάρβαν στο χωμί. Αλλά φλασάρει και αποφεύγει να κάνει την ult. Η Οριάννα περίμενε να κάνει κάποια ult στην Κάρμα, αλλά εκείνη πλάσα. Γενικότερα έχουν αρκετά πρόβλημα στον bot οι μπλε πατάτα. Και ίσως να περιμένουν να έρθει το jungle τους για να τους βοηθήσει
ώστε να πάρουν να εξασφαλίσουν κάποιο κλικ ξανά και να μπορέσουν να κατεβάσουν έστω το live του από το tower, από το tower στο bot. Ίσως για να πάρουν κάποιο προβάδισμα, γιατί μέχρι τώρα έχουν δεχτεί πάρα πολύ bot. Για να δούμε λοιπόν το bot. Όπως βλέπετε, ήδη το tower έχει πολύ παρακάτω από το μισό life και μάλλον θα είναι δικό του το tower. Και ναι, είναι το πρώτο tower για την μπλε πατάτα. Πολύ καλή κίνηση. Ο Λυσίν δεν πήγε στον κόπο να τον καθυστερήσει, γιατί πλέον έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να το κάνει κάτι. Για να δούμε τώρα. Όπως βλέπετε, το bot tower είναι σχεδόν ανέγκυχτο. Ενώ αυτό έχει ήδη παρακάτω το μισό live. Λοιπόν, ο Τράντλ έχει βγάλει ήδη το blade του. Η Κάρμα πηγαίνει για το επόμενο item. Γίνεται ένα πολύ καλό gank. Πολύ καλό gank από τον Ζιμζάο. Επίσης καλό gank από τον Τζάρβαν, αλλά καταφέρνει να φλασάρει και το heal. Βοήθησε πάρα πολύ. Το Q δεν έκανε lan στην Caitlyn. Με πάρα πολύ λίγο life ο Ζιμζάο. Και θα φάει την ulti. Εντάξει, ευτυχώς. Έκανε damage στον Lucian, πρόλαβε να μπει μπροστά και δεν εξασφάλισε το kill για την Gate. Πολύ καλό, αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Προσπαθεί βέβαια ο Jarvan ξανά, αλλά φλασάρινε, οπότε δεν μπορούν να πάρουν το kill. Πάντως μπορώ να παραδεχτώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο play από τον Φινσά και από τον Lucian που τον βοήθησε. Κατεβαίνει βέβαια η Κάρμα για να φάνε την Caitlyn. Λίγο ακόμα. Ένα hit ακόμα. Και κάνει λάθος Q και το παίρνει η Κάρμα. Εντάξει, ήταν και 4 άτομα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ήταν ένα hit. Πολύ ωραίο Q από τη Μοργάνα και εξασφαλίζουν ένα ακόμα kill για την Κάρμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο play. Τώρα λοιπόν θα πάνε για τον πρώτο δράκο για την μπλε πατάτα. Έχουνε γόρντο όμως εκεί πέρα η TryHardMore. Περιμένει η Οριάννα, δεν είναι σε πολύ καλό σημείο και είναι μόνη της. Κακός μάιντα από το Ζιμζάο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κανείς τριγύρω για να το κλέψει. Πρώτος δράκος λοιπόν για την μπλε πατάτα. 1-1 στα tower και 7-2. Για να δούμε λιγάκι τα item. Έχει ήδη το Bloodthirster ο Lucian, αλλά η Caitlyn έχει Bloodthirster και πηγαίνει μάλλον για το Last Whisper. Η Οριάννα είναι ακόμα, βρίσκεται στο Athens. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Πολύ καλό play από την Πιλεώνα. Και μάλλον εξασφαλίζουν το shutdown για την Κάρμα και το παίρνει ο Τζάρβαν. Πολύ ωραία, εκμεταλλεύτηκαν το λάθος που έκανε η Κάρμα και βρισκόταν εκεί πέρα. Εξασφαλίσαμε λοιπόν το shutdown. Και τώρα προχωράνε λοιπόν η TryHardMore. Επίσης, εκμεταλλεύονται το ότι δεν βρίσκεται κανένας εκεί πέρα και ο Trundle Top συνεχίζει να είναι στο top του, οπότε παίρνουν και δεύτερο tower στο mid. Το εκμεταλλεύτηκαν σωστά τουλάχιστον. Mm-hmm.
συνεχίσει το game για την μπλε πατάτα και για τους TryHardMore. Θα δούμε μια υπερβολικά μικρή διαφορά στο gold. Περίπου ένα χιλιάρικο και ούτε λιγότερο. Ενώ ο Λούσεν είναι 0-0-4, η Κέιτιν είναι στο 1-2 λόγω των αρκετά πετυχημένων, θα έλεγα, γκάνγκ του Ζενζάου. Κι άλλο blue buff για την Οριάννα. Και εκμεταλλεύονται φυσικά το ότι το ίδιο πράγμα που έγινε και πριν, πολύ ωραίο Q, την έπιασε πολύ μακριά, αλλά δεν μπορούν να μπουν κάτω από το tower. Δεν μπορούν να κάνουν ακόμα dive. Δίνει λοιπόν και το blue buff ο Ζινζάο στο mid του. Προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία τώρα η μπλε πατάτα για να μπορέσει να πάρει το tower στο mid, αλλά δεν τους αφήνουν, οι TryHardMore δεν τους αφήνουν. Γιατί τουλάχιστον δεν κάνουν αυτή τη στιγμή το ίδιο λάθος που έκανε η μπλε πατάτα και πήρανε το δικό τους tower, ενώ τώρα δεν μπορούν να πάρουν το πρώτο. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Η Μοργάνα βρίσκεται πίσω. Η Οριάννα καθαρίζει τα κρυπάκια ώστε να μην μπορέσουν να συνεχίσουν. Και κάνουν back μπλε πατάτα ώστε να βρουν μια καλή ευκαιρία. Τώρα θα έλεγα, κοιτώντας από το map, ότι οι TryHardMore έχουν πολύ καλύτερο map control από την μπλε πατάτα. Όπως βλέπετε, υπάρχουν παντού wards για να βλέπουν τι γίνεται μέσα στο jungle, ώστε να μπορέσουν να έχουν το προβάδισμα. Πολύ λίγα wards από την μπλε πατάτα. Ο Λυσίν βέβαια βρίσκεται στο top. Θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν ένα team fight, το οποίο δεν το κάνουν. Κάποια προσπάθεια. Πολύ καλό Q, αλλά δεν την βρήκε. Δεν μπόρεσε να πιάσει την Γκέτι. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραίο. Προσπάθησαν να κάνουν κάποια κίνηση, δεν τα καταφέρανε. Ο Λυσίν έκανε λοιπόν recall για να μπορέσει να βρεθεί με τον τύπο, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει. Περιμένουμε να δούμε κάποια δράση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Α, ορίστε, πάνω που το είπα. Πολύ κακή κίνηση από την Gating, πάρα πολύ κακή κίνηση. Χάνω τα λόγια μου. Προσπαθεί ο Τζάρβαν, έκανε ulti, δεν βρήκε κάποιον. Η ulti της Οριάννα, βρήκε όμως η δικιά του. Πολύ κακή η θέση του Ζινζάου εκεί πέρα. Κατάφερε να εξασφαλίσει η Οριάννα το kill. Ο Τζάρβαν γλίτωσε με πάρα πολύ λίγο, όπως και η Οριάννα. Πολύ ωραία. Αν και η μπλε πατάτα έχασε πάρα πολύ γρήγορα το Ζινζάου, κατάφερε να πάρουν το πλεονέκτημα και να πάρουν δεύτερο tower στο bot. Και τώρα θα κάνουμε δράκο λοιπόν, εφόσον δεν μπορεί κανένας. Και λοιπόν, και αυτός είναι δεύτερος δράκος για την μπλε πατάτα και κανένας για τους τράκους. Μου ζητάνε να δείξω τον τίμο. Ορίστε. Σας δείχνω τον τίμο.
μου κάνει πάρει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ πέρα, προσπαθούν να κάνουν clear το map, το award από την πλέον Patata. Δεν γίνεται κάτι στην στιγμή. Έχουμε ένα πολύ, πολύ καλή ult από τον Jarvan. Αν και θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να πάρουν το kill, δεν χρειαζόταν η ult νομίζω. Εξασφαλίσαμε λοιπόν ένα kill και μπορέσουν, θα μπορέσουν να προχωρήσουν γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι 4-5. Βρισκόταν σε πολύ άσχημη θέση, Μοργάνα, σε πολύ κακό position. Έπρεπε να το περιμένει ότι θα πάρουν την ευκαιρία, θα τους βρουν μόνος τους και θα τους σκοτώσουν. Ίσως, ναι, μπορεί να, ναι, πολύ καλό, πολύ καλό κύριο από, από την Κάρμα. Η Μοργάνα δεν κατάφερε, έφαγε πάρα πολύ slow. Την έπιασε το stun, οπότε δεν κατάφερε να ξεφύγει, προσπάθησε να κάνει μια ulti για να φύγει και να μην δώσει το kill, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Προσπαθούν, ενώ η Patata προηγείται στα kill, έχουν περίπου τα ίδια tower να είναι κάτω. Δεν έχουν καταφέρει να ρίξουν τα σημαντικότερα τα οποία είναι στο mid για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα κρυπάκια. Τώρα όμως θα πάρουν το πλεονέκτημα και θα συνεχίσουν. Δεν νομίζω ότι θα το ρισκάρουν να μπουν μέσα οι TryHardMore. Θα μπορέσουν να πάρουν το power στο mid. Πολύ καλό. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Τζάρβα. Πολύ αργά όμως έδωσε το σπέλι Οριάννα στον Τζάρβαν για να πει μέσα. Άρα δεν θα υπάρξει κάποιο teamfight αυτή τη στιγμή. Πολύ καλό επίσης, πολύ καλή ulti, αλλά βρίσκεται σε πολύ κακό position αυτή τη στιγμή ο Τζάρβαν. Ήτανε όλη η ulti τριλούσανε πάνω του. Επίσης το stun θα πιάσει τη Λεώνα, πάρα πολύ καλό την fight. Double kill για τον Drangle. Εκμεταλλευτήκανε, μπορεί να μπει και με πολύ καλή ulti ο Jarvan, αλλά δεν ήταν κανένας να τον προστατεύσει από την ulti. Οπότε κατάφερε και εξασφάλισε το kill ο Lucian. Και τώρα θα μπορέσουν να ρίξουν και το δεύτερο mid tower. Η Caitlyn ήταν η μόνη που ήταν απ' έξω και δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σε όλο την fight. Τουλάχιστον μπορεί να κάνει, μπορεί να σταματήσει τα κρυπάκια ώστε να μην συνεχίσουν και σε ένα ακόμα tower. Να κάνει λίγο defense. Κυνηγάει λοιπόν την Κάρμα. Δεν νομίζω να έχει, ναι, δεν νομίζω να έχει κάποια ελπίδα, αλλά πρόλαβε και ήρθε, η Μοργάνα, πρόλαβε και μπήκε ο Λούσεν μπροστά στην ούλτη από την Caitlyn για να μην πεθάνει η Κάρμα. Πολύ καλό επίσης. Προλάβανε όλοι και ήρθαν, οπότε δεν μπορούσε να εξασφαλίσει κάποιο κύλι η ίδια. Προσπαθεί πραγματικά πολύ. Πηγαίνει λοιπόν να βγάλει το Phantom Dancer η ίδια. Έχει πολύ πολύ καλό φάρμα και πολύ καλύτερο φάρμα από τον Lucian, γιατί στην αρχή στο lane τον έκανε εντελώς outfarm η ίδια. 161 ο Lucian, 246 η Caitlyn. Αρκετά μεγάλη διαφορά μπορώ να πω. Θα έλεγα βέβαια όμως ότι αντιθέτως η Οριάννα έχει πολύ περισσότερα κρυπάκια κάπου στα 80 παραπάνω από την Κάρμα. Που είναι επίσης πολύ καλό, απλά η Κάρμα έχει περισσότερα κύλα από εκείνη. Ο Τράντλ επίσης 4-1.
Γενικότερα έχουν πολύ καλύτερα την fight, νομίζω, η μπλε πατάτα. 16 λοιπόν μέχρι τώρα το match στο 29. Τώρα έχει αρχίσει και δείχνει η διαφορά ανάμεσα στα goal, 45 λοιπόν με 40. Trinity για τον Lucian και Blastester. Έχει βγάλει ίδιο στον Ζάο το Roundings, γιατί κατάλαβε το pop που τρώει από τον Βίκη. Ήθελε να κάνει κάποιο teamfight ο Τζάρβαν, δεν τα κατάφερε, ενεργοποιεί το item, η Μοργάνα δεν καταφέρνει κάτι, είναι μπροστά της πολλά άτομα. Ήταν και η Οριάννα και ο Λισίν και εκείνη δεν είχε μόνο το support και το δικάρι μπροστά της, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και παίρνει λοιπόν την ευκαιρία και παίρνει και δεύτερο tower στο top. Και αυτό είναι 46 gold, 47 gold βασικά, συγγνώμη, για την κλέ πατάτα. Και τώρα προσπαθούν να αρπάξουν κάθε ευκαιρία που μπορούν, ώστε να κερδίσουν όλα τα team fight και να κερδίσουν το game κατά πάσα πιθανότητα. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να κάνουν κι άλλο δράκο από την βλέπετε. Και θα είναι μάλλον ο τρίτος δράκος λοιπόν για την βλέπατάτα. Τρίτος δράκος για την βλέπατάτα και μηδέν για τη TryHardMore. Είναι πολύ μεγάλο προβάδισμα και αυτό. Και στα Tower είναι 6-3. 13-6 το σκορ. Πάρα πολύ καλό. Κάποιο λάθος από την πλεπατάτα για να μπορέσουν να καταφέρουν να πάρουν κάποια teamfight, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κανένα όμως. Και ήταν αυτό που είπα και στην αρχή όταν ήταν στο Champions Select. Μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλά την κόμπο, το θέμα είναι ότι να τα χρησιμοποιούν και σωστά. Άμα το προβλέπουν την επόμενη κίνηση των TryHardMore, την προβλέπει η πλεπατάτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί περιμένουν ότι θα γίνει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, οπότε δεν τους αφήνουν να το κάνουν και καταφέρνουν και κερδίζουν το teamfight. Γι' αυτό και σε προηγούμενα games είδαμε πάρα πολύ, σχεδόν βασικά σε όλα, ότι η Μοργάνα είχε ban. Οπότε επιλέξανε να μην την κάνουν ban η TryHardMore και μάλλον τους βγήκε σε κακό. Όπως βλέπουμε, η Μοργάνα είναι 2-1-7. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο game. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία Q. Τη βοήθησαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο οι επιδόσεις από την μπλε πατάτα. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να βάλω επάνω το σηματάκι για τους ανηλίκους. Για το λόγο ότι ναι, έχουν το προβάδισμα, αλλά δεν ήταν εκείνο το 37 που είδαμε πριν με την Άρη και τους άλλους. Βλέπουμε λοιπόν, μάλλον σκέφτονται να κάνουν κάποιο baron η μπλε πατάτα, γι' αυτό και καθαρίζουν τα ward, δίνει την μπάλα στην Οριάννα, όμως η Οριάννα φλασάρει, παίχτηκε ούλγη από το Lucian,
η οποία κατάφερε να κάνει κάποιο damage, αλλά όχι αρκετό. Υπάρχει ούλτι από την Caitlyn στη Morgana, όμως μπαίνουν φυσικά όλοι μπροστά της για να την προστατεύσουν, οπότε δεν εξασφαλίζει το kill. Νομίζω ότι ήταν αυτό πολύ κακό engage από την πλευρά Patata, για το λόγο ότι φαίνεται, είναι εμφανές ότι και η Morgana και λιγάκι ο Σινζάο έχουν λιγότερο life από όσο θα έπρεπε για να βγουν σε ένα teamfight. Έχουμε από την Karma την ulti Q και εξασφαλίζει ο Lucian το kill για το Lee Sin. Πολύ καλό, το εκμεταλλεύτηκε, πολύ κακή θέση ο Lee Sin. Δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Πιάνεται στην παγίδα ο Lucian, πιάνουν την Oriana, kill για την Karma από την Oriana. Προσπαθούν να σκοτώσουν τον Jarvan, ο Jarvan προσπαθεί να ξεφύγει. Κι όμως μπαίνει μπροστά ο Xinzhao και εξασφαλίζει το kill. Ένα ακόμα επιτυχημένο team fight για την Μπλε Πατάτα. 16-6, 56 goal και 46, και κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούμε να πούμε ότι είναι game για την Μπλε Πατάτα. Συγχαρητήρια τους ίδιους. Η Morgana execute. Δεν μπορούσανε. Και ναι, πρέπει να είναι game για την Μπλε Πατάτα. Αν και προσπαθούνε, ζόγιανς από την Karma. Προσπαθούνε, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να το τελειώσουνε. Δεν καταφέρουν να το τελειώσουνε. Με 200 live των Nexus. 200 live των Nexus. Απίστευτο. Την κάνουν λοιπόν για μπάρο. Μπας και μπορέσουν να κερδίσουν κάποιο teamfight η TryHard για μια τελευταία προσπάθεια να κερδίσουν αυτό το game, αν και είναι εμφανές η κατάληξή του, εμφανής, συγγνώμη. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν λοιπόν ότι τα τρία μέλη από την Μπλε Πατάτα είναι νεκρά, οπότε προσπαθούν να πάρουν τον Baron, και μάλλον επιτυχημένο που το κάνουν, για το λόγο ότι δεν έχουν εκεί πέρα γόνους, δεν βλέπουν ότι παίρνουν τον Baron, δεν μπορούσαν να ξέρουν, και ναι, είναι ο πρώτος Baron για τους TryHardMore, αν και δεν νομίζω πως θα καταφέρουμε κάτι πλέον. Έχει μείνει μόνο τον Nexus. Θα κάνει αρκετή ώρα να κάνει respawn, ώστε να μην μπορέσουν να το σπάσουν εύκολα η Μπλε Πατάτα. Και πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει. Θα καταφέρουν να κάνουν κάποιο καλό team fight? Ποτέ δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα το γυρίσουμε, αλλά θα το κοιτάξουμε. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το engage από την Μπλε Πατάτα ή από τη TryHardMore. Πολύ καλό Q από τη Morgana. Δεν έχει όμως, δεν μπορεί. Τρώει πάρα πολύ ντάμα τη Morgana. Πεθαίνει η Morgana, εξασφαλίζει το kill Caitlyn. Καλό teamfight. Ζώνιας από την Karma. Προσπαθεί ο Jarvan, όμως της κάνει ντάμα και το παίρνει το Lee Sin. Η Karma πεθαίνει. Triple kill για την Caitlyn, αλλά είχε τόσο λίγο life τον Nexus, οπότε είναι game για την Μπλε Πατάτα. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια, αναμενόμενο, πάρα πολύ καλό game. Για να δούμε λοιπόν και το τελικό goal, 12.5 ο Lucian, 10 η Morgana, 10.5 ο Xinzhao, 13.5 περίπου η Karma, 13 και ο Trundle, 9 ο Jarvan, 14 η Caitlyn, 9 η Leona, 12 περίπου η Oriana και 10 ο Lee Sin. Πολύ καλό game, μπράβο στην Μπλε Πατάτα. Εύχομαι να πάρουμε και άλλα games σαν αυτό. Θα βάλω μουσική και λογικά θα συνεχίσουμε με το επόμενο game σε κανένα μισάωρο.